ληστεί στο έθιμο της Μπουγάτσας και φέτος οι Ηρακλειώτες, σχηματίζοντας ουρές έξω από τα καταστήματα για να τη γευτούν και με την ελπίδα να έχουν μια γλυκιά χρονιά. Όπως κάθε χρόνο, αυτή τη μέρα θα φάμε την μπουγάτσα μας. Αν έχουμε και οικογένεια, θα πάρουμε να την προσφέρουμε. Κλασικά. Η μπουγάτσα είναι ένα έθιμο για το Ηράκλειο. Και το τηρούμε με βλάβεια. Κίνηση φέτος. Δόξα τω Θεώ πάντοτε. Έχει καλά είναι. Έχει κίνηση αρκετά καλά. Και μια ευχή. Με πολύ πολύ αγάπη το 19. Να μας απαλλάξουν από τους φόρους από τη υγεία. Τόνοι μπουγάτσας καταναλώθηκαν και στο Ηράκλειο με πολίτες και επισκέπτες να υποδέχονται τη νέα χρονιά με τον πιο γλυκό τρόπο. Η τιμητική του έχει για ακόμη μια χρονιά το έθιμο της μπουγάτσας, καθώς λίγο πριν την έλευση του νέου έτους αλλά και μετά, πολλοί μικροί και μεγάλοι ήρθαν στα καταστήματα για να την προμηθευτούν. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, υγεία, χαρά, ευτυχία και φέτο το έθιμο της πρωτοχρονιάς στην πλατεία των Λιονταριών για να μας μπει γλυκά ο χρόνος. Πιστεύω είναι η καλύτερη μπουγάτσα στον πλανήτη, αντικειμενικά. Ειδικά η κρέμα τα σπάει. Μυζήθρα, ζάχαρη, κανέλα. Πάρα πολύ ωραία. Οι μπουγάτσες έγιναν ανάρπαστες με το άρωμα της κρέμας και της κανέλας να κυριαρχεί στην καρδιά του Ηρακλείου. Ρότερη μπουγάτσα που έχω φάει ποτέ. Με ζάχαρη, με τριαντάφυλλο. Πολύ ανατολικό. Για το 2019 να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, να είμαστε καλά. Ειρήνη. Γλυκό ποδαρικό με μπουγάτσα, έθιμο που τηρείται εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι πολύ ωραία, πολύ νόστιμα. Καθίστε μα θέλετε να κεράσουμε. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο και λεφτά, αρκετά λεφτά να έχει ο κόσμος να περνάει καλά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το έθιμο έχει τις ρίζες του στην τουρκοκρατία στην Κρήτη, όταν ξενύχτητες χαρτοπαίχτες, κερδισμένοι ή χαμένοι, γύριζαν σπίτι τους με μπουγάτσα για να μπει γλυκά ο χρόνος. Ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές, τα μπουγατσάδικα άνοιξαν στην Κρήτη την περίοδο της έλευσης των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.